Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφοι, σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να πούμε ένα στερνό αντίο στον σύντροφο Τάκη Ξημέλο και να τιμήσουμε στο πρόσωπό του την ένδοξη και ευτυχή πορεία του ΟΠΟΕ και τη θετική αντίθεση και του δημοκρατικού της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο. Ο Τάκης γεννήθηκε το 1929 στην Καρδίτσα. Έναψε τον δεύτερο παγκοσμίο τον βρίσκει να ολοκληρώνει την τέταρτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Ήταν μόλις 11 χρονών με την είσοδο της Ελλάδας στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τάκης δεν μπόρεσε να μείνει αμέτωπος σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή πήρε ενεργό μέρος στην εθνική αντίσταση κατά των μεγαλών Γερμανών καταστηθών μέσα από τις γραμμές φυσικών και του ειδικού άλλων Ελλάδων. Το αντιστασιακό κίνημα που εκδηλώθηκε στη Θεσσαλία ήταν ένα από τα μαζικότερα της Ελλάδας. Ο ίδιος στο βιβλίο το αναφέρει. Η πόλη της Καρδίτσας, όπως και η περιφέρειά της, ορεινή και κοινωνική, έπαιξε σημαντικό ρόλο στα χρόνια της αντίστασης, αφού στη συντριπτική της εξουσία οι κάτοικοι άκουσαν τη φωνή του ΕΑΜ και οργανώθηκαν κατά χιλιάδες στις αντιστασιακές οργανώσεις. Στο τέλος της κατοχής, ο νομός της Καρδίτσας ήταν για 8 μήνες ο πρώτος και μοναδικός ελεύθερος νομός στην κατεχόμενη Ευρώπη μετά την επιδυτική εξόρμηση του Ελλάδα. Μετά την απελευθέρωση, σημαντική στιγμή στη ζωή του Τάκη Ξημένου ήταν η οργάνωσή του στο ΚΚΕ το Γενάρη του 1945 σε ηλικία 21 ετών. Το 1946 ξαναγράφεται στο γυμνάσιο και όπως αναφέρει ο ίδιος, όλοι οι νέοι όταν πλησίωσε ο καιρός να αποφοιτήσουν από το γυμνάσιο, κάνουν όρια για παραπέρα σπουδές τους, έτσι κι εγώ έπλασα τα δικά μου όνειρα. Η κατάσταση όμως στο διάστημα αυτό που ακολούθησε ήταν τραγική, με ακαλύνωτο κύμα δολοφονιών, συλλήψεων και παυρών διώξεων κατά των κομμουνιστών και αρνητών. Ο Τάκης όλο αυτό το διάστημα ακολουθεί τη μοίρα των αγωνιστών της αντίστασης, των διώξεων και των επιθέσεων. Ως γραμματέας της συνοικιακής οργάνωσης της ΥΠΟΝ είχε βασανιστεί άγρια και υπέστη διώξεις από τις παρακρατικές μονοαποφασιστικές τιμωρίες του κράτους μετά τη Βάρκεζα. Δυο μόλις μέρες μετά το δημοψήφισμα του 1946 μπαίνει σε δίλημα να συνεχίσει το σχολείο με κίνδυνο την ίδια τη ζωή ή να βγει στον βουνό με τους αντάρτες. Επιλέγει το δεύτερο. Κατατάχθηκε στη δημιουργία του καρδισιώτη αξιωματικού του Ελλάδου Σκότη Βαρβαρούση και για 45 μήνες υπηρέτησε στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας περιδιαβαίνοντας τα βουνά των αγράφων από το Σεπτέμβριο του 1946 μέχρι και το Μάιο του 1950. Στο Δημοκρατικό Στρατό αναλαμβάνει διάφορα καθήκοντα. Ασυρματιστής, πολιτικός επίτροπος, υπεύθυνος τάγματος νεολαίας, διαβιβάσεις. Πήρε μέρος στη μάχη της επιχείρησης της πόλης της Καρδίτσας το 1948, όπου και τραυματίζεται. Μετά το πέρας της μάχης της Καρδίτσας αναλαμβάνει και πάλι υπεύθυνος ασυρμάτων. Με την υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού το 1949, χιλιάδες ήταν αγωνιστές άντρες και γυναίκες που πήραν τον δρόμο της πολιτικής προσφυγιάς προς τη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες μερικές δημοκρατίες. Ο Τάκης παραμένει στο χωριό Βραγιανά στην ομάδα που είχε ως βασική αποστολή, όπως την ανέλησε ο Νίκος Πιλουγιάννης, να κρατήσει την ιστορία του Αντάρτικου στο χώρο των αγράφων με σκοπό τη συγκέντρωση των εξεγωμένων ανταρτών, τη μέρημνα για τους τραυματίες και τις αποστολές των ανταρτών στην Αλβανία. Την άνοιξη του 1950, μαζί με τους τελευταίους αντάρτες, ο σύντροφος Τάκης περνά τα σύνορα της Ελλάδας, θεωρώντας πως η απουσία από την πατρίδα δεν θα είναι προσωρινή. Απουσία που τελικά κράτησε 36 ολόκληρα χρόνια. Στην προσφυγιά εργάστηκε ως ανεδίκευτος εργάτης στην υποδόμηση του χωριού Πεδογιάννης από το Σεπτέμβριο του 50 και τον Οκτώβριο 61 δίδασκε τα Ελληνόπουλα δημοτική του γλώσσα. Σπούδασε και το Φλεβάρι του 53 απέκτησε δίπλωμα δασκάλου. Δεν σταμάτησε όμως αυτό. Από το 57 έως το 62, παράλληλα με τη δουλειά του, φίλησε με την αγιογραφία στο ελληνικό τμήμα της φιλοσοφικής σχολής και το 62 πήρε το πτυχίο του καθηγητή της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τη μέση εκπαίδευση. Από τον Οκτώβριο του 61 εργαζόταν στην εφημερίδα Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων στην Ουγγαρία Λαϊκός Αγώνας. Η στάση ζωής και η δράση του
που είναι και παραμένει άριστα λιμένη στους αγώνες του λαού μας, ήταν και η πραγματική έπνευση στο πλούσιο συγγραφικό έργο που ακολούθησε σε όλη του τη ζωή. Επαναπατρίστηκε το 1986 μαζί με τη συντρόφισσα στη ζωή και στον αγώνα, Ευγενία Παπαγεωργίου, που και η ίδια υπηρέτησε στα τμήματα υγειονομικού του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, την κόρη του Μαρίνα, ενώ ο γιος του Βασίλης παρέμενε στην Ουγγαρία. Από το 1986 ήταν μέλος της σωματικής οργάνωσης βάσης Δημητού. Τα κρίσιμα χρόνια πάλεψε αποφασιστικά, υπερασπίστηκε το κόμμα σαν κόμμα της πρωτοπορίας σύμφωνα με το καταστατικό και την θεωρία μαρξισμού-λενινισμού. Ιδιαίτερη ήταν η συνεισφορά του στο παράρτημα ΠΑΕΡΑΕΔΟΣ του ΕΡΤ Δημητού, που ήταν και πρόεδρος του επί πολλά έτη. Οι ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες δεν πλώρησαν τον Τάκη. Υπερασπίστηκε τον σοσιαλισμό που γνώρισε και ως την τελευταία του στιγμή. Σύντροφε Τάκη, να είσαι σίγουρος πως το όνειρό σου για μια κοινωνία απαλλαγμένη από την μετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο θα γίνει πραγματικότητα. Αγωνιστές σαν και σένα άφησαν παρακαταθήκη στη νέα γενιά. Εκπρίζουν στα χέρια του χρέους απέναντι στο κίνημα και την ανθρωπότητα. Στα χνάρια σου βαδίζουν χιλιάδες νέοι και νέες που θα ολοκληρώσουν τα όνειρά σας. Η Τομεακή Επιτροπή Ανατολικών Συνοικιών της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας του ΚΟΚΟΕ και οι σύντροφοι των Ανατολικών Συνοικιών εκφράζουν τα θερμά συλλεκτήρια, τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγονά σου.